Μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι στο οποίο επικρατούσε η αγάπη και η χαρά, νομίζω τα δύο συστατικά, τα δύο πιο ισχυρά καύσιμα για τις ψυχές των παιδιών και για αυτό που στο μέλλον θα γίνουν. Είναι έτσι το δικό σου σπίτι τώρα? Χειρότερο. Από ό,τι άκουσα είναι χειρότερο. Μακελιό γίνεται. Μακελιό. Το δικό μου σπίτι δεν είναι σπίτι. Είναι πεδίο μάχης. Γίνεται μακελιό. Μα η γυναίκα είπε, αν είχαν μπει κλέφτες στο σπίτι, θα ήταν καλύτερη. Δεν μπορώ να περιγράψω τι γίνεται στο σπίτι μου με τα παιδιά. Είναι, τα παιδιά μερικές φορές νομίζω ότι με κοιτάνε με ένα προβληματισμό και μια απορία, αν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο χαζό μπαμπά. Δηλαδή, προσπαθούν... Τόσο χαβαλέ μπαμπά, όχι. Ναι, χαζό, ναι, τόσο, χαβαλέ. Τόσο, δηλαδή, στο μυαλό τους πρέπει να λέει, μα εμείς δεν θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτά. Και αυτός να μας επαναφέρει στην τάξη, κάτι τέτοιο. Γίνεται... Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα, ναι. Είσαι χαρούμενος, είσαι ευτυχισμένος. Πολύ. Με τα παιδιά σου και με την οικογένειά σου. Πάρα πολύ. Σε ρωτώ, γιατί κάποια εποχή σε θεωρούσαν τον απόλυτο Εργένη. Τον απόλυτο Ρεμάλι, θα έλεγα. Τον απόλυτο Εργένη. Ναι. Έλεγαν, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει σωτηρία, ακολουθεί στο δρόμο του Κατσιφάρα. Τι παραλληλισμός ήταν αυτός. Ξέρεις τι, αφήνω τα πράγματα μόνα τους να μου πούν πότε πρέπει να γίνει. Να οριμάσουν. Δεν ακολουθώ τα πρέπει και τα... Δεν το κάνω καθόλου αυτό. Δηλαδή, περιμένω να νιώσω και να πω τώρα θέλω να κάνω αυτό. Όταν γνώρισες τη γυναίκα σου, τη σύντροφό σου και μητέρα των παιδιών σου, κατάλαβες γρήγορα ότι αυτή είναι που περίμενες για να κάνεις οικογένεια? Κοίταξε, θέλω να πω, ένιωσες από την αρχή ότι εδώ κάτι γίνεται? Θα σου πω, έχουμε σκαρφιστεί μια ιστορία οι δυο μας, ότι γνωριστήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί η πραγματικότητα είναι τρισάθλια. Δηλαδή. Και προτιμούμε να μην το λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε σε ένα πολύ έτσι έντονο πάρτι. Πήγα κι εγώ ο Κακομοίρης να οικοδομήσω κάτι ρομαντικό. Κάτι... Αλλά δεν μπορώ κι εγώ, δεν μπορώ να λέω και ψέματα, έχω αυτό το πρόβλημα. Οπότε δεν ήταν έτσι. Αλλά μετά σιγά σιγά έγινε. Είχε μια περιπέτεια. Μου αρέσουν εμένα οι περιπέτειες. Δεν ήταν συμβατικό. Και τα παιδιά πώς έχουν επηρεάσει τη σχέση? Θετικά, αρνητικά? Θετικά. Έχουμε θετικά. Χωρίσει, μένουμε σε διαφορετικά σπίτια και είμαστε ευτυχισμένοι. Θετικά, θετικά, θετικά. Σοβαρά ρωτώ. Και εγώ σοβαρά απαντώ, θετικά, πολύ. Σας έχουν δέσει παραπάνω. Πολύ παραπάνω, ναι, πολύ παραπάνω. Και είναι, εντάξει, σου λέω, τρομάζω με τον εαυτό μου πόσο σάχαλας είμαι σε σχέση με τον εαυτό. Τώρα, να σου πω, παρουσιάσαμε τη μητέρα σου. Ναι, και... Αν καταφέρεις να παρουσιάσεις και τον πατέρα μου, θα σε παραδεχτώ. Ναι, κοίταξε, τον πατέρα σου τον έχεις παρουσιάσει εσύ με έναν μοναδικό τρόπο.